Ας το εξηγήσει κανένας Σκοπιανός και ποιον έφερε για δάσκαλο. Τον Αριστοτέλη από τα Στάγυρα. Χρειάζεται να σε εξηγήσω τι σημαίνει αριστεία. Την μισούνε την αριστεία, δεν τη θέλουν. Και τη σημαία την κάνανε τόμπολα και τη μοιράσουνε επάνω στα ζάρια για να την πάρει όποιος να είναι. Αυτή την τιμένη σημαία που χύσανε αίμα ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Τέλος Άγρας, ο Πάνος Μελάς, ο Καλαποθάκης και όσοι ήταν οι Μακεδόνες, αλήτως ήταν και οι κριτικοί που σκοτώθηκαν. Πού είναι ο σεβασμός λοιπόν σε αυτά τα πράγματα? Πού θα τα βρούμε μπροστά μας? Δεν μπορούν λοιπόν να υποχρεώσουν τα παιδιά μας όταν δώσουν σύνθημα ότι θα λέγονται κάτω Μακεδόνες ή νότιο Μακεδόνες ή παλιομακεδόνες. Διότι αυτοί σε λίγο θα απαιτήσουν, το είπε κι ο άλλος, ο κύριος Μιλίχιος Ζάεθ. Και όπως τον είπε ο άλλος τώρα, ο διαπραγματευτής, βρήκα δυο βολικούς. Έτσι μας είπε και ο Τάισεμπλουμ, όλοι βολικοί είμαστε. Πότε σου λέει ο δεσμότης σου ότι είσαι καλός? Δεν το σκέφτηκαν ότι αυτό ενέχει ηρωνία? Τι είσαι, το βολικό παιδί? Και ποιανού περιουσία ξεπουλάσαι? Ποια ιστορία ξεπουλάσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ακούστε γιατί ζητάμε και το επόμενο. Να αναγνωριστεί ελληνική μειονότητα μετά από έντιμη και αβίαστη απογραφή στο κράτος των Σκοπίων. Και τι εννοώ? Άλλη μια πρόταση. Οι κατακτητές του Φράγκου είναι να αναγνωριστεί ελληνική μειονότητα στην επαιδεία των Βαρβαρίων, όπως ονομαζόταν τότε. Απογραφή. Και επί 800.000 που ήταν όλοι οι κάτοικοι όλων των εθνοτήτων, 100.000 δήλωσαν ότι είναι Έλληνες. Το 250.000 τόλμησε η Βιργινία Τσουδερού να το πει και μετά το κάνανε, πώς το λέτε εσείς, νεαροί, αβαβά. Λοιπόν, γι' αυτό θα υποχρεωθούν να τους αφήσουν ελεύθερα, διότι τους απαγορεύουν τους Έλληνες βλάχους, τους μοναστήρες του Κρουσόβου, του Περλεπέ, της Τρόμιτσας, δεν τους αφήσα ποτέ να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες. Απαγορεύεται και δεν είναι μέσα στις απογραφές τους. Λοιπόν, αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει και να υποχρεωθούν να ανοίξουν μειονοτικά σχολεία με Έλληνες δασκάλους από εδώ, από την πατρίδα μας, για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά. Έκανε λόγο και να μαθαίνουν τα ελληνικά, σας πληροφορώ, πληρώνοντας τα ίδια σε κρυφά σχολιά. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Στα Σκόπια. Να λυθεί το θέμα και μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι από την ομιλία του κυρίου Φραγκούλη Φράγκου, που είναι επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πρώην Υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και θα ξανασυνδεθούμε για περισσότερα. Τώρα, Γιώτα, να πούμε λίγο για το κλίμα που επικρατεί στα Σκόπια. Εδώ, εντάξει, γίνεται το συλλαλητήριο, ο κόσμος δείχνει την αντίδρασή του. Να δούμε όμως εκεί τι γίνεται και ποια είναι η αντίδραση του κόσμου εκεί για το θέμα. Ακριβώς. Τι εικόνα έχουμε για εκεί, Δημητρά? Λοιπόν, εκεί το κλίμα δυναμητίζει ο Δημητρόφ. Ήμασταν και θα είμαστε Μακεδόνες, είναι η δήλωσή του. Βάζει λάδι στη φωτιά, που λέμε. Νέες προκλήσεις λοιπόν των Σκοπιανών, διαστόματος Νικολά Δημητρόφ αυτή τη φορά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, σε δηλώσεις του, αδειάζει εκ νέου τον διαπραγματευτή των Σκοπίων Βάσκο Ναουμόφσκι. Ωστόσο, ρίχνει λάδι στη φωτιά, καθώς αναφέρει ότι το ενδιαφέρον των Σκοπίων εστιάζεται στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, καθώς, όπως υποστήριξε, ήμασταν και θα είμαστε Μακεδόνες. Δεν μας το αιτιολογεί όμως.
Την έκπληξή του για τις δηλώσεις του εκπροσώπου των Σκοπίων στις διαπραγματεύσεις για το ζήτημα της ονομασίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Βάσκο Νταουμόφσκι, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Νίκολα Ντιμητρόφ, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε πλήρως από αυτές και εκτίμησε ότι αυτές έγιναν περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση. Ο Νίκολα Ντιμητρόφ σημείωσε ότι με τις εκδηλώσεις αυτές του Νταουμόφσκι δημιουργείται πρόβλημα αυτής της στιγμής που αυτές ακούστηκαν και μεταδόθηκαν στην Ελλάδα. Ο Βάσκο Νταουμόφσκι τοποθετήθηκε εκπρόσωπος των Σκοπίων σε διαπραγματεύσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από την προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία μάλιστα ένα διάστημα είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων, ανέφερε ακόμη ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει σύντομα συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας και των Σκοπίων. Ο Ντιμητρόφ ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις των δύο χωρών είναι αφοσιωμένες στην εξέβρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας και πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις και η επικοινωνία που έχει αυτός με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Κοντζιά, είναι ανοιχτές και ειλικρινείς. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα του δεν έχει την πολυτέλεια να απολέσει και αυτή την ευκαιρία για την εξέβρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας, καθώς όπως υποστήριξε, η επίλυση του καυτού αυτού προβλήματος θα λειτουργήσει καταλυτικά προκειμένου τα Σκόπια να βγουν από την απομόνωση και να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και να καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που επιδιώκει εδώ και αρκετό καιρό. Η πρόθεση της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής προοπτικής των Σκοπίων, σύμφωνα με όσα είπε πάντα τον Ντιμητρόφ, σημαίνει αυτομάτως πρόοδο και ευημερία για την ίδια τη χώρα. Σχετικά με τις θέσεις στις οποίες προσέρχονται η Ελλάδα και τα Σκόπια στη διαπραγματευτική διαδικασία για το θέμα του ονόματος, ο Ντιμητρόφ ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της Ελλάδας εστιάζεται στο να υπάρχει όσο το δυνατό πιο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της δικής της περιοχής, της Μακεδονίας και της δικής μας. Ενώ το ενδιαφέρον των Σκοπίων, δηλαδή από την αντίθετη πλευρά, εστιάζεται στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, καθώς όπως υποστήριξε, ήμασταν και θα είμαστε Μακεδόνες. Το επαναλαμβάνει, όπως βλέπεις, Γιώτα, διαρκώς. Μάλιστα. Αντίθετα, τα θέλω της κάθε πλευράς. Ωραία. Και πάνω και σε αυτό. Να συνεχίσω. Ναι, πες μας. Το πώς βλέπουν το συλλαλητήριο οι Σκοπιανοί. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η είδηση του συλλαλητήριου μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκεπτικισμό, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ναζίμ Ραζίτη του τηλεοπτικού σταθμού. Αυτές οι αντιδράσεις δημιουργούν ερωτήματα για το κατά πόσο η ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη να δοθεί λύση στο ζήτημα, αναφέρει ο ίδιος. Είναι βέβαια δημοκρατικό δικαίωμα των Ελλήνων να διαδηλώνουν, λέει από την πλευρά του ο Σεάν Ριζβάνοβιτς, που είναι δημοσιογράφος. Και σχολιάζοντας το συλλαλητήριο, ο 43χρονος κάτοικος των Σκοπίων Φίλιπ αναφέρει πως εάν οι Έλληνες που αντιδρούν επισκέπτοντας την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα έβλεπαν ότι έχουμε πολλά παραπάνω κοινά από ό,τι πιστεύουν, παρά τις προσπάθειες 100 και πλέον χρόνων να χωριστούν οι χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση του ονόματος Μακεδονία δεν πρέπει να ληφθεί ως μια πράξη εχθρότητας εναντίον της Ελλάδας ή των Ελλήνων, όπως και το όνομα Βρετανία δεν είναι εχθρική κίνηση εναντίον της Γαλλίας και της επαρχίας Βρετάνης, ή η χρήση του ονόματος Βαυαρία δεν είναι εχθρική πράξη μεταξύ της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κύριο Στόλτενμπεργκ, στα Σκόπια, υπήρξε μια διαδήλωση με τη συμμετοχή περίπου 20 ατόμων. Η ατμόσφαιρα στα Σκόπια δεν ευνοεί τα συλλαλητήρια, ούτε θεωρείται πιθανό να γίνει κάποια διαμαρτυρία αντίστοιχη όπως με το συλλαλητήριο που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον κύριο Ρασίντη, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για διαμαρτυρίες, αλλά προέρχονται από μικρές, κυρίως μειοψηφικές ομάδες. Αυτό γιατί η κυβέρνηση έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών και η αντιπολίτευση του κόμματος μετά την ανατροπή της ασχολείται κυρίως με εσωκομματικά της ζητήματα. Και έχουμε επίσης και μια σχετικά μικρή αναφορά το κλίμα στην άλλη μεριά των συνόρων. Οι πολιτικές εξελίξεις γενικών που τρέχουν στα Σκόπια δεν αφήνουν στους πολίτες μεγάλο περιθώριο για να αντιδράσουν. Μετά την ανατροπή του εθνικιστικού καθεστώτος Γκρούευσκι, που κυβέρνησε στα Σκόπια επί μια συνεχόμενη δεκαετία και άφησε στο κράτος κληρονομιά από προκλητικά αγάλματα και πολιτικά σκάνδαλα, η κυβέρνηση Ζάεφ επιχειρεί να κλείσει τις ανοιχτές πληγές της χώρας. Όπως σημαίνουν οι Σκοπιανοί δημοσιογράφοι, στόχος του ΖΑΕΦ είναι να έχει διπλωματικές επιτυχίες και να προωθήσει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας σταθερότητα και ευημερία. Τι ακριβώς θέλουν λοιπόν οι πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να τη διεκδικήσουν?
Η Σβετλάνα Γιωβάνοφσκη, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της σελίδας nevazisem.mm και επί σειρά ετών συντάκτρια για θέματα διεθνών σχέσεων στην εφημερίδα Nova Macedonia, αναφέρει: «Έχουμε βαρεθεί με το ζήτημα της ονομασίας. Άλλωστε, η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει και η αξιοπιστία της είναι πια υπό αμφισβήτηση. Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην Ελλάδα, εδώ οι διαπραγματεύσεις δεν είναι πρώτο θέμα. Ο κόσμος δεν πιστεύει καν πως το ζήτημα θα λυθεί. Δεν πιστεύουμε πια ότι θα ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για το ΝΑΤΟ ακόμη λιγότερο ενδιαφέρονται πια. Αφού έχουμε χάσει 20 χρόνια, το θέμα δεν έχει πια αξία για εμάς». Αντίστοιχα, και ο συνάδελφός της, κύριος Ρασίντι, λέει πως το κοινό αναγνωρίζει ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει μια ευκαιρία να λυθεί το ζήτημα. Ωστόσο, οι περισσότεροι πολίτες δεν πιστεύουν ότι θα βρεθεί λύση. Για την αλβανική κοινότητα, ο ίδιος εξηγεί ότι περισσότεροι Αλβανοί θα υποστήριζαν την αλλαγή ονόματος, αλλά δεν θα δέχονταν τον όρο Σλάβο Μακεδονία, καθώς αυτό θα υποδείκνυε ότι ο πληθυσμός της χώρας αποτελείται κυρίως από Σλάβους, όπως δεν θα δέχονταν επίσης αναφορά που θα υποδηλώνει την καταπίεση των Αλβανών. Αυτή ήταν μια αρχική δήλωση. Μάλιστα. Για ό,τι αφορά και το κλίμα στα υπόλοιπα σύνορα. Ακριβώς. Και πριν κάνουμε λιγάκι τη μετάδοση, τη live μετάδοση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να αναφέρουμε λιγάκι χαρακτηριστικά ότι πλέον είναι μεγάλη συρροή του κόσμου γύρω από το άγαλμα, περιμετρικά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με συνθήματα, με πανό όπως «Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα». Η εξέδρα επίσης έχει στηθεί στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι συγκεντρωμένοι καλύπτουν όλη τη γύρω περιοχή, έχοντας αποκλείσει την παραλιακή λεωφόρο και εκτείνονται προς την πλευρά του Λευκού Πύργου από τη μία πλευρά προς το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και από την άλλη. Παρόντες στο συλλαλητήριο είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος και 10 ακόμη ιεράρχες σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι βουλευτές επίσης Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, Σάββας Αναστασιάδης, Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα και Μαρία Αντωνίου. Παρόν ακόμη ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και οι βουλευτές του κόμματος του Μάριος Γεωργιάδης, Γιώργος Λαζαρίδης και Αριστίδης Φωκάς. Επίσης, οι βουλευτές Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Κωνσταντίνος Κατσίκης, Γιώργος Λαζαρίδης και αντιπρόεδρος του κόμματος Παναγιώτης Σγουρίδης. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στο κέντρο αυτή τη στιγμή για να δούμε νεότερα. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται. Ακούσαμε τον κύριο Φράγκο να λέει ότι βάσει συμφωνιών... που έχουν υπογραφεί από το 1932. Ναι. Μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει μέχρι και 20 τουρκικά νησιά. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, δεν μας γνωστοποιούνται. Μόλις τώρα... Τα ανέφερε ο κύριος Φράγκος, επίτιμος στρατηγός του ΓΕΣ, του Γενικού Τελείου Στρατού. Τι τους φόβησε η ανασκαφή στο Καστά στην Αφίπολη? Τι φοβούνται να βγει εκεί πέρα, να χρηματοδοτηθεί άμεσα η ανασκαφή στο Καστά της Αφιπόλεως? Και όχι μόνο εκεί, αλλά και κάπου αλλού. Πλησίων στο παλιό εκκλησάκι της Παναγίας στην Κοταριώτισσα, στην περιοχή του Δίων. Λοιπόν, κλείνω και ακούστε. Ο κύριος Φράγκος είπε μόλις να χρηματοδοτηθούν οι ανασκαφές. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική στην Πιερία, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας της Κοταριώτισσας. Γιατί αν υπήρχαν αυτά, δεν θα τα συζητούσαμε. Κάτι το οποίο δεν το αναφέρει τυχαία. Να μας κουνάει το δάχτυλο. Αλλά και στην Αμφίπολη. Να την άποψή του. Να δεσμευθούν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις τύχες της Ελλάδος ότι θα λειτουργούν με το συμφέρον. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν κάτι. Ότι εάν δεν σεβαστούν την ιστορία μας και τους διαμηνύουμε σε κάθε τόνο και υπογράψουν συμφωνία,
που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία θα μας βρουν μπροστά τους. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Μέσα στα πλαίσια και τους κανόνες του Συντάγματος, αλλά και της αληθινής δημοκρατίας και όχι αυτής που επαγγέλλονται. Σήμερα λοιπόν μιλήσατε εσείς, ο κυρίαρχος λαός, φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Τέσσερις λέξεις που ξεσήκωσαν όλους τους Θεσσαλονικείς εδώ, όλους τους Μακεδόνες, όλους τους Έλληνες. Ακούτε τι γίνεται. Ακούτε τον παλμό. Ακούτε τις 800.000 φωνές. Σίγουρα είμαστε πάνω από 800.000. Διάφερος με θυμών, ουδής και θυμών. Ξεσήκωσε τον κόσμο. Ελλάδα σημαίνει σεβασμό της αξιοπρέπειας των πολιτών της, σεβασμό στα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, σεβασμό στον πολιτισμό μας, στην ιστορία μας. Αυτό απαιτούμε από τους γείτονες. Δεν θέλουμε να τους καταστρέψουμε. Δεν θέλουμε να διαλύσουν το κράτος τους. Αλλά να μας σεβαστούν επιτέλους. Είμαστε οι μεγαλύτεροι εκεί πέρα από αυτούς που έχουν επενδύσει. Τους έχουμε θέσει πολλές θέσεις εργασίας και πολλά δισεκατομμύρια. Ας σκεφτούν ποιοι τους επιβουλεύονται. Εάν θέλουν να έρθουν κοντά μας, θα έρθουν ποιήσεις όρης. Δεν τους απειλούμε. Τους θέλουμε ως Έλληνες, υψηλόφρονες, που είμαστε μεγαλόθυμοι, που ξέρουμε να συγχωράμε, να έρθουν κοντά μας. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και τώρα θα συνδεθούμε με το ρεπόρτερ μας, Νίκο Μίζα, για να μας μεταδώσει όλες τις πληροφορίες από το συλλαλητήριο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε? Μια χαρά. Εσύ θα μας πεις. Ωραία, μια χαρά, αρχίζει και βρέχει λίγο εδώ πέρα, φυσάει ο αέρας. Εντάξει, Βόρεια Ελλάδα είμαστε, προφανώς και θα φυσάει, προφανώς και θα έχει κρύο. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον εξώστη του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς, για να έχω έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα έτσι από το παραλιακό μέτωπο και τον αριθμό, ας πούμε, των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω. Σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει και λογικό είναι, δηλαδή έχει ώρες που έχει ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή η συγκέντρωση, αλλά ακόμα υπάρχει έτσι ένας πυρήνας γύρω από τη σκηνή, ο οποίος παραμένει σταθερά εκεί πέρα. Για πες μας λίγο κάποιες αντιδράσεις του κόσμου, κάποιες δηλώσεις, όχι απαραίτητα πολιτικών, του κόσμου που έχει έρθει από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Λοιπόν, θα μου το ξαναπείς άλλη μια φορά, επειδή έχει αρκετό αέρα και δεν ακούω. Ναι, δεν μας ακούς. Ναι. Κάποιες δηλώσεις από τον κόσμο που έχουν έρθει από άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Σχετικά με το συλλαλητήριο, τη γνώμη τους, οτιδήποτε έχεις. Λοιπόν, με ρώτησες αν είναι περισσότερο εδώ κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από τις γύρω περιοχές. Όχι. Οι δηλώσεις από τον κόσμο. Έχεις πάρει κάποιες δηλώσεις από τον κόσμο? Δεν σε ακούω καθόλου, σου λέω. Περίμενε να μετακινηθώ λίγο. Ναι, περιμένουμε. Νίκο, ακούγομαι εγώ καλύτερα, μήπως? Ναι, τώρα ακούγεται. Ωραία. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης? Τι έχεις αποκομίσει? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σου λέω, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός από την άποψη ότι οι Θεσσαλονικοί το τίμησαν. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιοι μιλούσαν στις αρχές όταν ήρθα εγώ κατά τις 3-3.30 για 400.000 κόσμο. Εγώ ξεκίνησα από το παραλιακό μέτωπο, από το Μέγαρο Μουσικής, περπατώντας προς την εκδήλωση. Ήταν Θεσσαλονικής κάθε ηλικίας, παιδάκια, μεσήλικες, ηλικιωμένοι. Ένα πολύ ωραίο γεγονός απλά. Και το καλό είναι αυτό που είχα πει, περιμέναμε, ας πούμε,
ότι θα είναι και Έλληνες από κάθε, από κάθε σημείο της Ελλάδος. Όντως υπήρχαν. Υπήρχαν, από ό,τι ακούσαμε, Έλληνες που έχουν έρθει και από το εξωτερικό, από διάφορους μακεδονικούς συλλόγους. Οπότε ναι, εγώ πιστεύω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό για τους Θεσσαλονικείς και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Δηλαδή ήρθαν στο κάλεσμα. Αυτό. Αυτό. Επεισόδια έγιναν. Δεν σ' ακούω. Επεισόδια έχουμε διαδραματίστηκαν. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Και όσο ήμουν εγώ εδώ, δεν σημειώθηκε κάτι το μεγάλο, ας πούμε, κάτι το φοβερό. Υπήρχαν κάποιες αστυνομικές δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Είχε ακουστεί ότι θα αρχίσουν να κινούνται κάποια άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου προς το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κυρίως προς τον πυρήνα. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται μπροστά στη σκηνή, δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο του κόσμου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν έχω δει κάτι, ούτε βλέπω κάτι να γίνεται. Από το σημείο βέβαια που είμαι εγώ, έτσι από τον εξώστη του Μακεδονία Παλάς. Έχεις να μας δηλώσεις κάποια στοιχεία από τις ομιλίες των ομιλητών στο συλλαλητήριο? Κοίτα, ναι, προφανώς. Οι ομιλητές ήταν από διάφορους συλλόγους. Είχαν βγει πρώην στρατηγοί, είχαν βγει πρόεδροι διάφορων μακεδονικών συλλόγων από διάφορα μέρη της Ελλάδος και μιλήσανε. Αυτό που κρατάμε είναι ένα, ότι η συσπήρωση των Ελλήνων είναι πολύ σημαντική και μιλάμε για Έλληνες από παντού. Δηλαδή, όπως σου είπα, δεν μιλάμε μόνο για Μακεδόνες. Προσωπικά εγώ είμαι ντόπιος Μακεδόνας, περήφανος ντόπιος Μακεδόνας, αλλά βλέπω εδώ έχουν έρθει Έλληνες με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, έχουν έρθει Έλληνες από την Ήπειρο, από την Πελοπόννησο, από τα νησιά. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Έλληνας συσπηρωμένος μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε εχθρική απειλή, είτε αυτή έχει να κάνει με στρατό, είτε έχει να κάνει με κάποια πολιτική απειλή, οικονομική απειλή, οτιδήποτε. Αυτά. Παρακολουθήσαμε και κάποιες αντιδράσεις αντιεξουσιαστών στο κομμάτι της Καμάρας, της Εγνατίας. Έγινε κάτι, παρατηρήθηκε κάτι κάτω στο λιμάνι, στη Νέα Παραλία? Στο σημείο που ήμουν εγώ, όχι. Δεν παρατηρήθηκε κάτι το ιδιαίτερο. Για την Καμάρα είχα ακούσει και υπήρχαν έτσι συνομιλίες από τους γύρω, από τους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί, ότι υπήρχε πιθανότητα να αρχίζουν να κινούνται προς το μέρος μας. Προφανώς συνάντησαν αστυνομικές δυνάμεις και δεν το κάνανε. Ήταν γενικά μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση, χωρίς το παραμικρό. Αυτά. Ναι, νομίζω ότι ήταν ηχηρό το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε και δώσαμε τελικά. Οπότε. Τα πράγματα ελπίζουμε να πάνε καλά και να έχουν αίσιο τέλος. Νίκο, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Ναι, 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 πες μου. Ο κόσμος αποχωρεί ή συνεχίζει? Ο κόσμος αποχωρεί. Αποχωρεί... Λόγω των καιρικών συνθήκων. Το μεγαλύτερο μερίδιο του κόσμου, ναι. Δηλαδή, στο σημείο που είμαι εγώ, βλέπω ότι, σου είπα, γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν μείνει κάποιες μεμονωμένες ομάδες ατόμων. Ένα μεγαλύτερο τμήμα ανθρώπων έχει μαζευτεί γύρω από τη σκηνή όπου δίνανε οι ομιλητές τις ομιλίες τους. Αλλά τώρα εδώ που είμαι στην παραλιακή, βλέπω ότι ο κόσμος φεύγει και πηγαίνει προς το Μέγαρο Μουσικής και αντίστοιχα φεύγει προς το Λευκό Πύργο. Οπότε στην ουσία σιγά σιγά πιστεύω πως τελειώνει το όλο γεγονός. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουν κάποια εκδήλωση αργότερα. Αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αρκετά σημαντική η συμβολή όλων των παρευρισκομένων. Προφανώς. Ακριβώς. Οπότε, οτιδήποτε άλλο προκύψει, νομίζω ότι θα είμαστε σε επαφή τηλεφωνική μαζί σου για να μας το μεταδώσεις και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, το οποίο θα γίνει στις 6 ώρα. Οπότε, έγινε, να σε αποδεσμεύσουμε αν είναι προς το παρόν και θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία. Οτιδήποτε χρειαστείτε, εδώ είμαστε. Ωραία, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Έγινε και εγώ. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Άκουσες, Γιώτα, τι γινόταν κάτω? Ναι, ναι, ναι. Το οποίο οτιδήποτε είχε διαδραματιστεί με πολύ μεγάλη ένταση τις μεσημεριανές ώρες, συγγνώμη. Τώρα θα λέγαμε ότι απλά έχει αρχίσει να. Νομίζω και ο καιρός δεν βοηθάει έτσι. Και πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε ένα σημαντικό, θα λέγαμε, θέμα που αφορά πάλι το συγκεκριμένο ζήτημα που συζητείται όλη μέρα σήμερα. Λοιπόν, πρόκειται για τη στάση της Τουρκίας. Τι στάση κρατά η Τουρκία απέναντι στο Μακεδονικό?
Όπως γίνεται γνωστό από την τουρκική πλευρά, οι Σκοπιανοί, με την ευγενή συνδρομή της φίλης και συμμάχους μιας Τουρκίας, έχουν σκοπό να ανασύρουν στην επιφάνεια μέσω Οθωμανικών αρχείων περιουσίες που ανήκουν σε Σκοπιανούς Μακεδόνες, με απότερο σκοπό τη νομική τους διεκδίκηση σε περιοχές της Μακεδονίας που βρίσκονται εντός ελληνικού εδάφους. Τη γνωστοποίηση αυτής της κίνησης την έκανε για πρώτη φορά η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα, καθώς η προσπάθεια αυτών των Σκοπιανών να ανακοινήσουν θέμα περιουσιών μέσω των Οθωμανικών αρχείων γίνεται με την άμεση συνδρομή και συμμαχική συμπαράσταση στην Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η Γενική Διεύθυνση Υποθηκοφυλακίου των Σκοπίων, με τη βοήθεια της Τουρκίας, θα προχωρήσει στη μετάφραση από την Οθωμανική γλώσσα στη σύγχρονη Σκοπιανή Σλάβικη γλώσσα των τίτλων ιδιοκτησίας της περίοδου 1842-1912, δηλαδή μέχρι την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον ελληνικό στρατό. Όπως αναφέρεται, το θέμα αφορά περίπου 2 εκατομμύρια τίτλους ιδιοκτησίας από Οθωμανικά αρχεία, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε περιοχές εκτός της σημερινής επικράτειας των Σκοπίων και που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του κρατηδίου και από Σκοπιανούς που μετήκησαν βορειότερα κυρίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο διευθυντής του Σκοπιανού Γενικού Υποθηκοφυλακίου στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, μετά από διαβουλεύσεις των Υπουργείων Εξωτερικών των Σκοπίων και της Τουρκίας, υπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας και βοήθειας από την Τουρκία στην επιχείρηση μετάφρασης των τίτλων ιδιοκτησίας από την Οθωμανική γλώσσα στη σύγχρονη Σκοπιανή, με κύριο σκοπό την καταγραφή όλων των ιδιοκτησιών που ανήκουν σε Σκοπιανούς, είτε αυτές βρίσκονται στη σημερινή επικράτεια του κρατηδίου, είτε εκτός της σκλαβωμένης περιοχής της Μακεδονίας. Η επιχείρηση αυτή της μετάφρασης των Οθωμανικών τίτλων ιδιοκτησίας, όπως τονίστηκε, εκτός από την εθνική, έχει και μεγάλη ιστορική σημασία. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Προέδρου του Σκοπιανού Εθνικού Ιδρύματος Ιστορίας, δηλαδή του Ιδρύματος που πρωτοστατεί στην ανθιελληνική Σκοπιανή προπαγάνδα και που προβάλλει διεθνώς την ανιστόρητη θεωρία της καταγωγής των Σλάβων Σκοπιανών από τους αρχαίους Μακεδόνες. Σύμφωνα με όσοι ήδη έχουν προηγηθεί, έχουν μεταφραστεί περί τις 2.000 Οθωμανικές ιδιοκτησίες Σκοπιανών από τις αρχές του 20ου αιώνα και όπως αναφέρεται, η προσπάθεια αυτή που έχει μεγάλη ιστορική και εθνική σημασία θα συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς, που σημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να μεταφράζουν και θα αυξηθεί ο αριθμός. Επομένως, η Τουρκία, βάσει όσα προανέφερα, είναι έτοιμη να μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αν δεν γίνουν δεκτά με το όνομα Μακεδονία. Λαμβάνει άμεση δράση, όπως βλέπεις, Γιώτα. Η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αν αυτά δεν έχουν το όνομα Μακεδονία, όπως τα έχει αναγνωρίσει. Αν συμβεί αυτό, τότε θα πρόκειται για ένα ακόμη πεδίο σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν πιέσεις στην Ελλάδα να ξεπεραστεί ο σκόπελος του ελληνικού βέτο το 2008 και να μπουν τα Σκόπια στη συμμαχία. Είναι προφανές ότι και η Τουρκία θέλει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, αφού θα έχει ακόμη μια φωνή δική της. Αν όπως αναφέρουν site των Σκοπίων, η Άγκυρα προκαλέσει αντιδράσεις, θα το κάνει για να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά και να θέσει δικούς της όρους στις ΗΠΑ σε μια περίοδο που οι σχέσεις τους βρίσκονται ήδη σε σύγκρουση. Εκτιμούν στην Τουρκία πως για την επίλυση του θέματος της ονομασίας, έστω και με μια σύνθετη ονομασία και το ξεπούλημα του όρου Μακεδονία, η Αθήνα θα ζητήσει κάποια ανταλλάγματα, τα οποία θα έχει την ενίσχυση της θέσης της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία δεν θέλει να κάνει εύκολη τη λύση. Βάζει δηλαδή ένα είδους εμπόδιο. Είναι άλλωστε στη λογική των Τούρκων να παζαρεύουν τα πάντα, ενώ θα πρέπει κανείς να θυμηθεί πως ο Ερντογάν δήλωνε πρόσφατα πως οι Μακεδόνες είναι αδέλφια μας και η Τουρκία θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Μακεδονίας, επειδή η Ελλάδα είναι στη λάθος κατεύθυνση. Στο μεταξύ, οι Σκοπιανοί εθνικιστές έχουν ξεσαλώσει και εμφανίζουν διακηρύξεις με τις οποίες ζητούν από την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ να μην τολμήσει να αλλάξει το συνταγματικό όνομα Μακεδονία. Συγκεκριμένα, το αποκαλούμενο Παγκόσμιο Μακεδονικό Κογκρέσο καλεί τους πολίτες των Σκοπίων σε αντίσταση και ανυπακοή με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξουν και ανάλογα με τις δυνατότητές τους, εκφράζει την αντίθεσή τους σε κάθε δημοψήφισμα, επικύρωση διεθνούς συμφωνίας και τροποποίηση ή συμπλήρωση του συντάγματος, με στόχο την αλλαγή του ονόματος του κράτους και της ταυτότητας του έθνους, και ζητεί την ανεφόρον διακοπή των συνομιλιών για το θέμα του ονόματος και της σύναψης συμφωνίας διαρκούς ειρήνης και καλής γειτονίας με την Ελλάδα, η οποία θα αντικαταστήσει την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Εκτός από αυτό, καλεί επίσης και την Αθήνα να ζητήσει συγγνώμη για τις ιστορικές και κοινωνικές αδικίες που διέπραξε κατά των Μακεδόνων στην Ελλάδα, να καταβάλει αποζημιώσεις για την εκμετάλλευση φυσικών και αρχαιολογικών πόρων από το 1912
και για τις ζημίες που υπέστησαν οι Μακεδόνες και οι περιουσίες τους στα κατεχόμενα εδάφη της Μακεδονίας. Χαρακτηρίζει ως εσχάτη προδοσία την συμφωνία φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας που υπέγραψαν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Βουλγαρία τον Αύγουστο και εκφράζει αντίθετη στον νόμο για τη χρήση της αλβανικής γλώσσας στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τάσεται κατά τη ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ εξαιτία του αντιμακεδονισμού τη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Και καλεί του Μητροπολίτε τη Εκκλησία τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία να αποσύρουν το αντικανονικό και αντιστόρητο αίτημα για αποδοχή τη Βουλγαρική Εκκλησία ω μητέρα Εκκλησία. Αυτή ήταν η στάση που κρατάει η Τουρκία απέναντι στο θέμα. Μάλιστα. Τώρα, νομίζω είναι πολύ σημαντικά τα όσα ανέφερες για αυτό το ζήτημα. Πάρα πολύ φυλάκοντα ζητήματα. Πρέπει να ακούγονται όλες οι γνώμες, όλες οι πτυχές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να καταγράψουμε οτιδήποτε υπάρχει. Και βρισκόμαστε εννοείται και σε διαρκή ενημέρωση για οτιδήποτε νεότερο σαν είδηση προκύπτει. Λοιπόν, να μεταβούμε λιγάκι στο συγκεκριμένο σημείο, στο γεγονός ότι έχουμε πλέον κάποια δημοσιεύματα που υπάρχουν για αυτό το ζήτημα. Και συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν από το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, μεταφέρονταν το κλίμα που επικρατεί στα Σκόπια μιλώντας με δημοσιογράφους και κατοίκους. Οπότε, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το ζήτημα της Μακεδονίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας που παραμένει ανοιχτό πάνω από 25 χρόνια, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο και μονοπολεί το ενδιαφέρον της ιδιοσιογραφίας και των πολιτικών συζητήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Ο δημόσιος διάλογος βρίσκει καταρχήν έκφραση στα social media με αποκορύφωμα την εκδήλωση Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, η οποία αναγνώρισε τεράστια απήχηση και οριστικοποίησε την σημερινή συγκέντρωση που όπως φαίνεται έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες Θεσσαλονικείς στο Λευκό Πύργο και φωτογραφίες από παλιότερο συλλαλητήριο που είχε γίνει όπως προαναφέραμε στην αρχή της εκπομπής το 1992 διαφαίνεται μέσα από αυτό ακριβώς το ίδιο μοτίβο στις κινήσεις των τότε διαδηλωτών στα τότε δρόμενα και στην ένταση με την οποία αντιμετώπιζαν την κατάσταση όπως είχε διαδραματιστεί. Πάμε λιγάκι σε μια διαφορετική είδηση, σε μια δήλωση συγκεκριμένα. Ακριβώς. Του κυρίου Κουτσούμπα για το Σκοπιανό. Τι λέει, τι αναφέρει Δήμητρα? Ο οποίος αναφέρει να προηγηθεί της ονοματολογίας μια συμφωνία για το απαραβίαστο των συνόρων. Ενώ η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή συνεχώς επιδεινώνεται, η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο κορυφώνεται και το κυπριακό πρόβλημα οδηγείται στην πράξη σε διχοτομική λύση. Η περιοχή των Βαλκανίων συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι. 20 χρόνια μετά την πρώτη αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διάφορες υπεριαλιστικές δυνάμεις αλωνίζουν την περιοχή. Το ΚΚΕ διατρανώνει. Καμία αλλαγή και επαναχάραξη συνόρων. Αυτά τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας και επίσης αναφέρει ότι πρέπει να προηγηθεί της ονοματολογίας μια συμφωνία για το παραβίαστο των συνόρων, επαναλαμβάνω, και υποστήριξε ότι το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του από την αρχή της δεκαετίας του 90. Τυχόν χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγόγου της είναι αποδεκτή μόνο ως γεωγραφικός προσδιορισμός. Και πρόσθεσε, δίνουμε βάρος στα ζητήματα των εγγυήσεων και των προϋποθέσεων της καταδίκης του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού, των αναγκαίων αλλαγών στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Να μην υποχωρήσουμε από θέσεις αρχών κάτω από την πίεση των ΗΠΑ για άμεση ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Απευθυνόμενος στα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, να μην εμποδίσουν όσους αντιστέκονται στη σφαγή των συντάξεων σε εργασιακές ανατροπές, στη μεγάλη φορολογιστία, τους παρότρινε και ειδικά για τα σώματα ασφαλείας, αντιπαλεύουμε τον ορθολογικό σύστημα μεταθέσεων, την καταπάτηση του ωραρίου εργασίας στους αντιδημοκρατικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς. Αυτά είναι μια δήλωση του κ. Κουτσούμπα για το θέμα. Μάλιστα. Οπότε και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ανέφερες αυτό, Δήμητρα. Θέλω επίσης, με αφορμή λίγο πάλι το μακεδονικό και για τη διεκδίκηση του ονόματος,
να αναφέρουμε τρία συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα από ιστορική άποψη, από γεωγραφική άποψη και από γεωπολιτική, πιάνουν ουσιαστικά τα δικαιώματα, θα λέγαμε, ώστε να διεκδικήσει το όνομα. Τα Σκόπια να διεκδικήσουν το όνομα Μακεδονία. Πέτας. Σίγουρα από ιστορική άποψη η διεκδίκηση αυτή είναι αβάσιμη. Δεν υπάρχουν ορθά επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Από γεωγραφική άποψη τώρα είναι βάσιμη, δεδομένου ότι η γεωγραφική περιοχή με το όνομα Μακεδονία κατέχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων του 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, τα βαλκανικά εδάφη που κατήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία μοιράστηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο αύξησε το έδαφος της και τον πληθυσμό της φυσικά, ενσωματώνοντας μεγάλα τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η Κρήτη ενσωματώθηκε οριστικά στην Ελλάδα και επίσημα στις 14 Δεκεμβρίου του 1913. Αντίθετα, η Σερβία αύξησε και αυτή το έδαφος της και τον πληθυσμό της, ενσωματώνοντας ένα μέρος της Μακεδονίας με την ονομασία Νότια Σερβία. Και από το 1929, ο Βαρντάρ Σκαμπανόβινα, περιφέρεια του Βαρδάρη, ως μέρος του Βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά καιρούς στην περιοχή αυτή δίνονταν διάφορα ονόματα, όπως Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 1944 η Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 1963 πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ούτω καθεξής. Με όλα, που όλα αποτελούσαν σύνθετες ονομασίες που περιείχαν πάντοτε το όνομα Μακεδονία, χωρίς ποτέ να υπάρξει καμιά αντίδραση από την πλευρά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου. Η Βουλγαρία ενσωμάτωσε και αυτή ένα τμήμα της Μακεδονίας και παραχώρησε στη Ρουμανία τη Νότια Δοβρουτσά. Η θέση των μεγάλων δυνάμεων στη συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου το 1913 επί των ελληνικών ετοιμάτων ήταν η ακόλουθη. Η Γερμανία και η Γαλλία υποστήριξαν τις ελληνικές θέσεις. Η Ρωσία και η Αυστρο-Ουγγαρία υποστήριξαν τις διεκδικήσεις της Βουλγαρίας. Ενώ η Αγγλία και η Ιταλία ούτε εναντιώθηκαν ούτε υποστήριξαν τα ελληνικά αιτήματα. Κράτησαν μια ουδέτερη στάση, θα λέγαμε. Και όσον αφορά τώρα από γεωπολιτική άποψη, είναι σημαντική για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ισχύως, γιατί καθορίζει την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το ζήτημα του ονόματος είναι συναρτημένο με την απάντηση στα ερωτήματα εάν στη γεωπολιτική πραγματικότητα βαραίνει περισσότερη γεωγραφία και γεωπολιτική ή ιστορία. Αυτά ήταν οι τρεις κατηγορίες, θα λέγαμε, τις οποίες κρίνουμε αν θα έπρεπε να υπάρχει όρος Μακεδονία ή όχι στην ονομασία. Ωραία, πολύ ωραία αυτά που είπες, που ανέφερες, Δημητρά, αλλά να πούμε συγκεκριμένα τώρα, με βάση ένα άρθρο που έχει δημοσιευθεί, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι γιατί δεν πρέπει να δεχτούμε τον όρο Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Τι αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής, ο φιλόλογος και αρχαιολόγος Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου σε δική του συνέντευξη και λέει χαρακτηριστικά ότι με την αυγή του νέου έτους διπλωματικός πυρετός δείχνει να καταλαμβάνει τις ηγεσίες της χώρας μας και των Σκοπίων εν ώψη διαφαινόμενης λύσης του ζητήματος της ονομασίας του γειτονικού κρατηδίου και με στόχο την απρόσκοπτη ένταξή του στο ΝΑΤΟ, όπως επιθυμεί διακαώς η υπερατλαντική δύναμη ασκούσα πάντοτε τις ανάλογες πιέσεις. Η λύση του ζητήματος της ονομασίας είναι ένα ζήτημα φοβερό, αλλά δεν είναι το μόνο. Εξίσου σοβαρό και σε άμεση συνάρτηση με την ονομασία είναι και το ζήτημα της ταυτότητας, παύλα εθνικότητας και γλώσσας του πολυεθνικού πληθυσμού των Σκοπίων. Στην βάση αυτή, γνώμη μου είναι, λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, πως δεν πρέπει ποτέ, τώρα ή στο μέλλον, η Ελλάδα να συνενέσει σε λύση που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων, είτε αυτά ονομαστούν Βόρεια Μακεδονία, είτε Άνω Μακεδονία, είτε ακόμα και Μακεδονία του Βαρδάρη, Νέα Μακεδονία και Σλέβο Μακεδονία. Ας δούμε το γιατί. Λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι όροι πλέον και, και οι απεξηγήσεις που δίνει ο καθηγητής για το συγκεκριμένο θέμα. Τα ονόματα Μακεδονία και Μακεδόνη είναι ελληνικά και σχετίζονται διαχρονικά και αναπόσπαστα με την ελληνική ταυτότητα και ιστορία, με το αρχαίο βυζαντινό και νεότερο ελληνισμό, με μορφές σύμβολα του παρελθόντος του, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Η συνένεση της χώρας μας για την συμπερίληψή τους στην ονομασία και ταυτότητα ενός κράτους, ο λαός του οποίου ουδεμία μία σχέση έχει με την ιστορία του ελληνικού έθνους, θα αποτελέσει πράξη προσβολής της μνήμης του ελληνικού λαού.
αποδοχή της παραχάραξης της ιστορίας έξω από κάθε επιστημονικό πλαίσιο, η τοπαθής και αδιανόητη δικαίωση της προπαγάνδας καπήλευσης της ελληνικής ιστορίας από τους Σκοπιανούς. Δεύτερο σημείο που επισημαίνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής είναι ότι ο κύριος Κουγιουμτσόγλου, ότι σε συνάρτηση με την προηγούμενη παρατήρηση, επισημαίνω, λέει χαρακτηριστικά, ιδιαίτερο στην παντελώς ανιστόρητη αιμονή των Σκοπιανών να εμφανίζονται ως απόγονοι και κληρονόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας μην είμαστε αφελείς. Αυτό δεν θα πάψει αν η χώρα τους ονομαστεί π.χ. Βόρεια Μακεδονία αντί για απλώς Μακεδονία, διότι καλλιεργείται διαστρεβλωτικά εδώ και δεκαετίες στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Το δημόσιο λόγο και εσχάτως αποτυπώνεται φαραωτικά στα αγάλματα και στα μνημεία τους. Άρα για τα τελευταία θα γκρεμιστούν αν εμείς με την υπογραφή μας αποδεχτούμε τον μακεδονισμό τους. Ας μην γελιόμαστε, μακεδονισμός δίχως Μέγα Αλέξανδρο για τους Σκοπιανούς δεν γίνεται, διότι αν αφαιρέσουμε από το εθνικό τους αφήγημα τον Έλληνα βασιλιά, θα είναι σαν να παραδέχονται την βουλγαροσλαβική καταγωγή και την ταυτότητά τους. Τρίτο σημείο που αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής είναι ότι χρήσιμη είναι η υπενθύμηση πως οι Μακεδόνες ως χωριστό έθνος δεν υπήρξαν ποτέ και δεν αναφέρονται σε μία πηγή ως τα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε, για πρώτη φορά, οι Βούλγαροι στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη το όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου ως ιστορικό γεγονός και έχοντας από πριν την αρρωγή του ρωσικού πανσλαβισμού έριξαν το σπόρο του σχεδίου της ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας. Οπότε και μίλησαν για πρώτη φορά για Μακεδόνες, με απότερο πάντα στόχο την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Αυτός είναι και ο λόγος που η Βουλγαρία σήμερα, αν και αναγνωρίζει τα Σκόπια ως δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν αναγνωρίζει μακεδονικό έθνος ή γλώσσα. Αργότερα τη σκυτάλη της προπαγάνδας περί ανεξάρτητης Μακεδονίας και μακεδονικού λαού πήρε η τρίτη κομμουνιστική διεθνής το 1921 και τα κομμουνιστικά κόμματα των Βαλκανίων συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ και τέλος του παιδεμόντιου αυτής της Μακεδονίας αποτέλεσε το ομόσπονδο σοσιαλιστικό κράτος της Μακεδονίας στο πλαίσιο της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο, με το αντικειμενικό στόχο την υφαρπαγή της ελληνικής, αιγυπτιακής, αιγιακής όπως και την όπως την ονομάζουν Μακεδονίας. Τέταρτο σημείο πάρα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό, κατά συνέπεια όπως αναφέρει ο κύριος Κουγιουμτσόγλου, η υιοθέτηση του όρου Μακεδονία από τα Σκόπια σε απλή ή σύνθετη ονομασία αντίκειται ουσιαστικά στο διεθνές δίκαιο, καθώς η διεθνής πρακτική δείχνει καθαρά ότι το δικαίωμα των κρατών να επιλέγουν ονόματα και σύμβολα μπορεί να περιοριστεί όταν εξαιτίας των ονομάτων συμβόλων τίθεται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια ή υποκύπτουν εδαφικές διεκδικήσεις. Το επιχείρημα επίσης πως ορισμένες γενιές Σκοπιανών γαλουχήθηκαν και γαλουχούνται ως Μακεδόνες και απόγονοι του Αλεξάνδρου και πως εμείς δεν μπορούμε ή δεν δικαιούμαστε να το αλλάξουμε, αυτό αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια από προσανατολισμού από το ουσιώδες. Αν εμείς δεν επιμείνουμε στην κατάργηση του Μακεδονισμού, αλλά αντιθέτως τον αποδεχόμαστε, θεωρώντας πως και οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα να λογίζονται απόγονοι του Αλεξάνδρου, αρκεί να μην εγείρουν εδαφικές αξιώσεις, τότε θα έχουμε συνενέσει στη μεγαλύτερη παραχάραξη της ιστορίας που έχει ποτέ συντελεστεί και μάλιστα εις βάρος των εθνικών συμφερόντων μας και περιφρονώντας την ταυτότητα του μακεδονικού ελληνισμού. Ποια ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπράξει ένα τέτοιο καταστροφικό σφάλμα, αναρωτιέται ο ίδιος και θέτει το ερώτημα αυτό δημοσίως. Ακόμα και γεωγραφικά, μόνο ένα κομμάτι της επικράτειας του κράτους των Σκοπίων υπήρξε τμήμα της ιστορικής Μακεδονίας, όπως αυτή ήταν πριν την ρωμαϊκή κατάκτηση. Τα Σκόπια και η περιοχή τους ανήκαν στην αρχαία Παιωνία, μέχρι τα όρια της Δαρδανίας, επομένως ούτε γεωγραφικά τα Σκόπια δικαιούνται στην ολότητά τους να φέρουν την ονομασία Μακεδονία με οποιοδήποτε επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Έτσι, γιατί ακόμα και κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι απαλήφθη την βασική σημασία του όρου που υπάρχει στο όνομα, στην ονομασία.
Το μόνο που θα δικαιούνται λοιπόν, αναφέρει, θα ήταν στο πλαίσιο μιας επίσημης διεθνούς ουδέτερης ονομασίας ταυτότητας και γλώσσας, για παράδειγμα Δημοκρατία της Παιωνίας, εφόσον θέλουν οπωσδήποτε να αναζητήσουν κάποια αρχαία ονομασία. Θα να ονοματίσουν στην ιστορική τους διοίκηση τα εδάφη γύρω από τις πρέσπες, Μοναστήρι και Στρόμνιτσα, ως επαρχία Μακεδονίας ή Μακεδονία των Βιτολίων. Συν της άλλης, ονομασίες όπως Βόρεια ή Άνω Μακεδονία ή Μακεδονία του Βαρδάρη παραπέμπουν στο έτερο ψευδές αφήγημα των Σκοπιανών στην ενιαία Μακεδονία, την οποία υποτίθεται ότι διαμέλησαν και διαμοιράστηκαν οι νικητές των Βαλκανικών πολέμων, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία. Κατά συνέπεια, η επικράτηση ενός τέτοιου ονόματος με την υπογραφή της Ελλάδας θα διαιωνίσει την κυρίαρχη προπαγάνδα για μια ενοποίηση των τμήματων αυτών στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μάλιστα, το Άνω Μακεδονία μπορεί διαστρεβλωτικά να αξιοποιηθεί από τους Σκοπιανούς και με προβολή στην αρχαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια ονομασία δεν εγγυάται τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή μας και βεβαίως στη χώρα μας. Αυτά λέγονται χαρακτηριστικά από τον καθηγητή, φιλόλογο και αρχαιολόγο κύριο Κούγιουμ Τζόγλου, ο οποίος ακριβώς στοχευμένα θέτει κάποιους όρους, γιατί δεν πρέπει στην ουσία με επιχειρήματα, συγκεκριμένα επιχειρήματα, να δεχτούμε την ονομασία αυτή για τα Σκόπια, την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια. Πλέον όχι απλά με θεωρίες, έτσι, με θεωρίες αερολογίας θα λέγαμε, αλλά συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα, ιστορικά επιχειρήματα, όπως ακριβώς υπάρχουν στο ιστορικό πλαίσιο. Αντιθέτως, Γιώτα, εγώ έχω στα χέρια μου μία δήλωση από τον δημοσιογράφο Ριζβάνοβιτς των Σκοπίων, που λέει κάποια πράγματα όσον αφορά το Μέγα Αλέξανδρο. Και συγκεκριμένα θα σου πω ακριβώς τώρα τι αναφέρει ο ίδιος. Δεν υπάρχει εθνική ομάδα που τα μέλη της να αυτοχαρακτηρίζονται ως Σλάβοι. Υπάρχει μία σλαβική γλωσσική ομάδα και τα έθνη που θεωρούνται ότι προέρχονται από τους αρχαίους Σλάβους. Τέτοιοι είναι οι Ρώσοι, οι Πολωνοί, οι Σλοβάκοι, οι Σέρβοι και ούτω καθεξής. Και όρος Σλάβος δεν μπορεί να είναι όρος για την αναγνώριση της εθνοτικής καταγωγής. Κανείς σήμερα δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως Σλάβος, με τον ίδιο τρόπο που κανείς δεν αυτοχαρακτηρίζεται Ρωμαίος. Οι πολίτες της Μακεδονίας δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το αν οι σύγχρονοι Έλληνες πιστεύουν και αυτοί ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων ή οποιοδήποτε άλλου λαού από την αρχαιότητα. Κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της αλήθειας για κάτι που συνέβη 2.500 χρόνια πριν, σχολιάζει ο Φίλιπ. Τους περισσότερους Μακεδόνες δεν τους ενδιαφέρει αν οι Έλληνες αποκαλούν τους εαυτούς τους Μακεδόνες με τη γεωγραφική έννοια του όρου, όπως ακριβώς κάνουν οι Πελοποννήσοι ή οι Κρήτες. Οι περισσότεροι Μακεδόνες γνωρίζουν ότι η μίξη κληρονομιάς και γονιδίων από την αρχαιότητα είναι κάτι τόσο φυσιολογικό που ούτε προσπαθούν να αντιπαρατεθούν γι' αυτό, αλλά ούτε αρνούνται στους πολίτες από τα γειτονικά κράτη το δικαίωμα να αισθάνονται απόγονοι οποιοδήποτε πληθυσμού της αρχαιότητας θέλουν. Γενικώς, εμείς εδώ δεν έχουμε μόνοι με την ιστορία όπως έχετε εσείς στην Ελλάδα, λέει ο δημοσιογράφος Γιωβάνοφσκα. Και προσθέτει, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που γοητεύονται από τον Μέγα Αλέξανδρο, γνωρίζοντας πως και η χώρα μας εδώ ήταν μέρος της δικής του αυτοκρατορίας. Πιστεύουν ότι μοιραζόμαστε αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι Σλάβοι ήρθαν εδώ, κάποιος ήδη ζούσε στην Ελλάδα. Ωραία, και να αναφερθούμε λιγάκι και σε κάτι ακόμη τελευταίο, πώς η Σκοπιανή προπαγάνδα εμπλέκει την αρχαία ετωλία στο μακεδονικό. Είναι ένα γεγονός το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κάποια site, αναφέρεται, και θέλουμε να δούμε την αντίπερα όχθη, πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα με κάθε ιστορική προπαγάνδα που μπορεί να μεταφέρεται. Θα σε διακόψω αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την κυρία Κούκουρ Ευγενία, την αντιπρόεδρο του οργανισμού μας. Ωραία, και για να μας μεταδώσει. Και επαναρχόμαστε στο θέμα άμεσα. Καλησπέρα, κυρία Κούκουρα. Καλησπέρα σας. Ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση για τη Θεσσαλονίκη και για όλη την Ελλάδα. Είμαι κατάπληκτη. Πείτε μας ότι στοιχεία έχετε από το συλλαλητήριο, γνωρίζουμε ότι ήσασταν εκεί. Από τι ώρα βρισκόσασταν? Ήμουν από τις 2 παρατέταρτο μέχρι και τις 4.30. Και ποιο ήταν το κλίμα, ο κόσμος, η αντίδραση του κόσμου, οι ομιλίες? Ο κόσμος δεν άκουγε. Άκουγαν μόνο όσοι ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήμουνα σε σημείο που δεν ακούσαμε τίποτε, αλλά κρατούσε μία άκραση γη. Και ήμασταν στρατιώτες συστρατευμένοι. Πήγαμε για να δώσουμε το παρόν
θα ακούσουμε στην τηλεόραση το τι υπόθηκε. Ήμασταν εκεί γιατί έπρεπε να είμαστε παρόντες. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη γλώσσα των Σκοπιανών. Μάλιστα, σας ακούμε. Από το 1971 μέχρι το 1978 με μεταπτυχιακό σπούδασα τη βουλγαρική γλώσσα στο ΙΜΧΑ και ήμουνα το 1973 με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, φοιτήτρια στο Κλίμεντ Όχρηστη, και η δασκάλα μας, η καθηγήτριά μας, διάλεξε τους δύο καλύτερους μαθητές για να μας παρουσιάσει στο βουλγαρικό ραδιόφωνο, που ήταν τότε μόνο το κρατικό. Ήμουν εγώ και ο συμμαθητής μου Ατανάς από τα Σκόπια. Και ο δημοσιογράφος με ρωτάει γιατί μαθαίνετε τη βουλγαρική γλώσσα και του απαντάω γιατί είμαστε από μια γειτονική χώρα και επιθυμώ να μάθω τη γλώσσα των γειτόνων μου για να μπορώ να σας κατανοήσω και εσείς ακούγοντάς με τη γλώσσα σας να κατανοήσετε και εμένα. Ρωτάει και τον Ατανάση, εσύ γιατί μαθαίνεις τη βουλγαρική? Και η δασκάλα μας, η κυρία Ιβάνκα, λέει «Μα ο Ατανάς μιλάει τη βουλγαρική γλώσσα καλύτερα και από εμάς». Λέει ο Ατανάς «Όχι, εγώ μιλάω μακεντόνσκι». Του λέει η δασκάλα «Μήπως μπορείς να μου πεις τώρα γρήγορα μια λέξη, πες μου μια λέξη στην μακεδονική σου γλώσσα που δεν είναι βουλγάρικη». Σκέφτεται ο Ατανάς και λέει «Α, εσείς στον αέρα το λέτε διάταρ και εμείς το λέμε μπούρια». Και απαντώ εγώ «Μπράβο», λέω, «Ατανάς βρήκε την πιο καλή λέξη. Αυτή που διαφέρει από τα βουλγαρικά είναι η ελληνική λέξη βοράς, δηλαδή ο βόρειος άνεμος. Εξού και βάρνταρ, που είναι ο βαρδάρης, που σημαίνει ο βόρειος ποταμός. Αυτή είναι η γλώσσα των Σκοπιανών. Είναι καθαρά βουλγαρική και εκείνες τις λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουν είναι ελληνικές». Μάλιστα, καταλάβαμε. Η γνώμη σας για το μακεδονικό ποια είναι ακριβώς και με αφορμή και το συλλαλητήριο που έγινε σήμερα? Οι άνθρωποι είναι, δεν είναι Βόρεια και Νότια Κορέα, στην οποία είναι ομοεθνής και το κράτος κόπηκε στα δύο. Δεν είναι Ανατολική και Δυτική Γερμανία, που είναι ομοεθνής και κόπηκαν στα δύο. Είναι ένας άλλος λαός μαζί με Έλληνες, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν όνομα εδώ και 50 χρόνια, 60, υποκλέπτοντας την ελληνική ιστορία. Ό,τι έχει βρεθεί στην περιοχή των Σκοπίων, μοιράκλια, το σημερινό μοναστήρι με την προφορά του Μπίτολα, είναι ελληνικό. Στο θέατρο της Ηράκλειας και στο θέατρο της Σαχρίδος και όπου υπάρχουν θέατρα στην περιοχή εκείνη, και στην Αλβανία παίχτηκαν οι ελληνικές κωμωδίες και τραγωδίες που μόνο οι Έλληνες μπορούσαν να κατανοήσουν, διότι ο Διόνυσος δίδαξε το θέατρο στην Αθήνα, στους πρόποδες της Ακροπόλεως, και όπου υπάρχουν θέατρα στον πλανήτη, εκεί έζησαν μόνο Έλληνες. Άρα, με βάση και την ιστορία, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να θέλουν και να πετήσουν να συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στην ονομασία τους? Είναι αβάσιμος δηλαδή ιστορικά? Απαιτεί αυτός ο οποίος έχει δίκιο. Ο άνθρωπος ο οποίος υποκλέπτει δεν μπορεί να απαιτήσει. Ελέω μερικών καταστάσεων έχει αποκτήσει ένα όνομα το οποίο θέλει να κρατήσει, αλλά αυτό θα εμποδιστεί από τους Έλληνες, διότι σαν οντότητα και σαν σύνταγμα, όταν θέλουν να με απελευθερώσουν από τον ελληνικό ζυγό
που νομίζουν ότι με καταπατά, καταπατά τα δικαιώματά μου, γιατί εγώ είμαι Μακεδόνιστη, Ελληνίδα, και μιλώ τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη διαθήκη της Σετίμας προς τον άνδρα της, τον Διονυσηφόντα, διαβάζω τα ποίηματα του Ορφέα και τα παίρνω μαζί μου όπως τους τάφους της Λυτής, και στο δαχτυλίδι μου η Βέρα μου γράφει δώρον, γιατί είναι δώρο του σύζυγου μου, και γράφει κλήτε δώρον, δώρον στην Κλήτα, και είναι από τον 4ο, 5ο και 6ο αιώνα π.Χ. Έχουμε 2000 μετά Χριστόν διαφορά και 600 χρόνια π.Χ. Έχουμε 3000 χρόνια διαφορά στην ιστορία, και αυτή ούτε πουλιέται, ούτε δανείζεται, ούτε ενοικιάζεται. Μπράβο, πολύ εύστοχα όλα αυτά που έχετε αναφέρει, κυρία Κουκουρά. Να πούμε συγκεκριμένα κιόλας ότι οι ιστορικές παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στην προκειμένη περίπτωση, για ακριβώς να τονίσουμε την διάκριση που υπάρχει μεταξύ των δύο πολιτισμών και ιστορικά τοποθετούμενοι. Να πούμε επίσης ότι το κομμάτι αυτό χωρά τεράστια συζήτηση στην προκειμένη περίπτωση, και με όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρατε και μόνοι σας, θα πρέπει να ανοίξουμε έναν διεξοδικότερο διάλογο για το συγκεκριμένο πρέπει ζήτημα. Να σας πω ότι ένα από τα επιτεύγματά μου ήταν να ξεναγήσω την νεολαία του Γκλιγόροφ και στον τάφο των Λευκαζίων τον οικογενειακό, όπου στάθηκαν 18 Μακεδόνες που επαναλαμβάνουν το όνομα του παππού τους, Λύσων και Καλλικλές των Αριστοφάνου και όχι Αριστοφάνους. Σε αυτόν τον τάφο επαναλαμβάνεται, όπως σας είπα, το όνομα του παππού που παίρνουμε από την πλευρά του πατέρα μας, και εκεί υπάρχει ο ήλιος οκτάκτινος πάνω στην ασπίδα του Μακεδόνα. Εξήγησα τι σημαίνουν οι τρεις ήλοι της Μακεδονίας. Ο 16άκτινος είναι ο ήλιος, σύμβολο του δημιουργού, του Διός. Ο 12άκτινος είναι σύμβολο της θεάς Αφροδίτης και βρέθηκε πάνω σε γυναικείες σταφές. Και ο 8άκτινος είναι ο ήλιος, σύμβολο του Ποσειδώνος, για καλό ταξίδι, όχι για μια φορά, αλλά να πάει κανείς και να γυρίσει. Και τους είπα, όταν γυρίσετε κι εσείς στην πατρίδα σας, να ψάξετε ποιοι είναι οι νεκροί σας, ποιος είναι ο παππούς σας, γιατί στον τάφο κανείς δεν πηγαίνει με το όνομα κάποιου άλλου. Στα νεκροταφεία μας λοιπόν βρίσκεται η ιστορία μας, και την Κυριακή στα βαφτίσια τα παιδιά παίρνουν το όνομα του παππού, που είναι Λούπτσο, αγαπητός, είναι Βλαντιμίρ, Ειρηνόφιλος, και μας είναι Αλέξανδρος, αυτός που κρατάει Άλεξ, όπως το αλεξίσφαιρο μακριά τους άνδρες, και είναι Φίλιππος, ο φίλος των αλόγων, και είναι Εύβοιπος, ο φίλος των καλών αλόγων, δηλαδή ότι γεννήθηκε ένα καλό άλογο στην οικογένεια. Είναι Αριστοφάνης, αυτός που φαίνεται παντού άριστος. Ναι, σε όλες εκφάσεις. Είναι Λύσων, αυτός που επιλύει. Είναι Καλλικλές, αυτός που έχει την καλή δόξη. Μάλιστα. Λοιπόν, νεκροταφεία και τις Κυριακές βαπτίσια. Ο παππούς περιμένει στην πόρτα για να ακούσει το όνομά του και να δώσει στα παιδιά που θα πούν Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Αλέξανδρος, να δώσει δώρα, γιατί η ζωή του, το όνομά του και η οικογένειά του συνεχίζει. Μάλιστα, κυρία Κουκούρα, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε. Πραγματικά μας ταξιδεύουν, μας πάνε σε κάτι τελείως διαφορετικό από την κατάσταση έτσι πως διαδραματίστηκε σήμερα στην πόλη. Είναι άλλη συζήτηση που θα πρέπει να ανοίξει πολύ διεξοδικότερα. Δεν έχουμε όμως το χρόνο αυτή τη στιγμή, καθώς τελειώνει η εκπομπή μας. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Οπότε θα θέλαμε να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε για αυτό καλή το ιστορικό αντάμος. Ταξίδι. Καλή αντάμος. Επίσης, επίσης. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Και Γιώτα, κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω μετά, ναι, μετά από ένα τόσο όμορφο ιστορικό ταξίδι που μας έκανε, μας δημιούργησε η κυρία Κούκουρα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ακριβώς, οι ακροτές μας συνεχίζουν να ακούν το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και τις εξελίξεις του συλλαλητηρίου και όσον αφορά το μακεδονικό. Κανονικά συντονισμένη εδώ και ακολουθεί στο συγκεκριμένο σημείο, μην φύγετε δηλαδή από τα μικρόφωνα, από τα ραδιόφωνά σας, καθώς ακολουθεί η εκπομπή του δημοσιογράφου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, Ιωάννη Παπαζήση. Ευχαριστούμε από πολύ. Από εμάς καλό απόγευμα να έχετε. Καλή συνέχεια.